Βρισκόμαστε στο καινούριο Ολοκρίδος, στο κατασκηνωτικό κέντρο της Μητροπόλεως Θεότιδος η Αγία Κατερίνη, εδώ σε μια μεγάλη αγκαλιά που χωράει όλα τα παιδιά όλου του κόσμου. Και αυτές τις ημέρες φιλοξενούμε πονεμένα παιδιά, πληγωμένα παιδιά, τραυματισμένα παιδιά, τα παιδιά τα οποία προσεύχονται για την ειρήνη, τα παιδιά τα οποία απορούν γιατί δεν υπάρχει ειρήνη, τα παιδιά τα οποία έχουν τραυματιστεί από την οδύνη ενός ανεξήγητου παράλογου πολέμου, παιδιά δηλαδή από την Ουκρανία, από βομβαρδισμένες πόλεις και περιοχές, παιδιά που κάποια από αυτά έχουν χάσει τον πατέρα τους πρόσφατα στον πόλεμο, είναι εδώ κοντά μας για να ξεκουραστούν, είναι κοντά μας για να χαρούν τη χαρά της ειρήνης και της αγάπης, αλλά και της ομορφιάς της φύσης, τη χαρά του Χριστού, τη χαρά της αγάπης. Αυτά τα παιδιά τα φιλοξενείτε στις κατασκηνώσεις που έχετε εκεί, έτσι δεν είναι, στη Φθιώτιδα? Ακριβώς. Έχουμε ένα κατασκηνωτικό κέντρο στο οποίο φιλοξενούμε όλο το καλοκαίρι παιδιά από όλη την περιοχή μας. Φέτος φιλοξενήθηκαν 1,000 παιδιά περίπου. Αλλά φιλοξενούμε και παιδιά και από άλλες περιοχές και φυσικά δεν μπορούσε παρά να στραφεί η καρδιά μας, το μυαλό μας, σε παιδιά από την εμπόλεμη περιοχή της Ουκρανίας και μάλιστα από μια ομόδοξη χώρα. Αλλά δεν είναι απλώς μια φιλοξενία. Υλοποιούμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εδώ με τα παιδιά, σε συνεργασία με την πρεσβεία των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, όπου τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ταχύρυθμο σχολείο πρωί-απόγευμα στα αγγλικά και στα ελληνικά, να μάθουν λίγο τις γλώσσες αυτές οι οποίες μπορούν να τους συνδέσουν με τον υπόλοιπο κόσμο, να ψυχαγωγηθούν, να αθληθούν, να προσευχηθούν, να χαρούν, να χορέψουν. Μπράβο, πόσα παιδιά είναι αυτά και τι ηλικίας? Τα παιδιά είναι ηλικίας από 10 έως 14 ετών, 11 έως 14 κατά ακρίβεια, και είναι περίπου 50 παιδιά. Αλλά τα συνοδεύουν και εκλεκτές δασκάλες τους από τα σχολεία τους εκεί. Και μαζί και με το προσωπικό, το εθελοντικό, το οποίο έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθειά μας, είμαστε μια πολύ ωραία παρέα 80 ανθρώπων. Μπράβο, μπράβο. Αλλά χωράμε και πολλούς άλλους ακόμη και σας περιμένουμε.